και το καλοκαίρι οι ειδήσεις στη Δυτική Μακεδονία έχουν την υπογραφή της τηλεόρασης του West. Και τα πήραμε, κύριε Βακρατσά. Εσείς διεκδικήσατε 4 εκατομμύρια. Δεν κόψατε αυτά τα εκατομμύρια, τα 4 από άλλο πρόγραμμα που ζητούσαν οι συνάδελφοί σας για να τα δώσετε στην επιχειρηματικότητα. Όχι. Είναι πρόγραμμα αποκλειστικά στηρίξης των εκκλησιών. Ακριβώς. Και παραδοσιακό μνημείο, και όχι μόνο. Και εδώ υπάρχει ένα λεπτό σημείο που μάλλον ο κόσμος δεν το γνωρίζει και η αντιπολίτευση φρόντισε να μην το βγάλει προς τα έξω. Αλλά ναι, θέλω να μας το πείτε, πω. Βέβαια, να μας το πείτε, ναι. Σε ό,τι είχε να κάνει με την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό, τα χρήματα τα οποία δρομολογήθηκαν προς τις επιχειρήσεις ήταν χρήματα ευρωπαϊκά. Ήταν από τα επιχειρησιακά προγράμματα των περιφερειών. Δεν μπορούσαν χρήματα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων να δρομολογηθούν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Έχει γίνει πραγματικά έργο από αυτή την περιφερειακή αρχή? Ανεξαρτήτως από αυτά που μας παρουσιάσατε. Και πώς απαντάτε στη σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης που χτυπάει τον Γιώργο Κασαπίδη και όλους εσάς? Πραγματικά. Τώρα το λέω ως περιφερειακή σύμβουλος και αφήνοντας το ρόλο του Προέδρου. Θα μιλήσω με κάθε ειλικρίνεια, κύριε Βακρατσά. Το έργο το που έχει γίνει είναι πάρα πολύ σημαντικό στα δύο αυτά χρόνια. Αναλάβαμε μια περιφέρεια που είχε αρκετά προβλήματα. Κυρία Διό, θα σας δούμε και το 23 ξανά υποψήφια στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση σε κάτι άλλο? Αν οι εκλογές, κύριε Βακρατσά, γινόταν τον Οκτώβριο του 2021, η απάντησή μου θα ήταν η ίδια που έδωσα στον τότε υποψήφιο περιφερειάρχη, τον Γιώργο Κασαπίδη. Ναι, αν μπορώ να βοηθήσω και να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι σε όλο αυτό το έργο το οποίο θέλουμε να κάνουμε για να πάμε μπροστά τη Δυτική Μακεδονία.